δεύτερο μέρος της εκπομπής, τα ενίκο εν δήμο, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε τώρα μέχρι στα νότια προάστια των Αθηνών, στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένη. Θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε που είστε εδώ για μία ακόμη φορά, έστω και με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Καλησπέρα, κυρία Γράνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το μείζον θέμα, το οποίο έχετε δηλώσει και εσείς ότι βάζετε ως προτεραιότητα για την επόμενη πενταετία για τον δικό σας Δήμο. Και είναι μείζον θέμα για την τοπική αυτοδιοίκηση πλέον, την προστασία και η πρόληψη από φυσικά φαινόμενα. Με άλλα λόγια, η πολιτική προστασία. Είχατε αναφέρει στην εκπομπή αυτή εδώ σε μένα πάρα πολλές σημαντικές και μεγαλεπίβολες, θα έλεγα, παρεμβάσεις για να μπορέσετε να οχυρώσετε ουσιαστικά την περιοχή σας από τα φαινόμενα τα οποία αργά ή γρήγορα θα έρθουν, γιατί μέχρι στιγμής ναι, μπορεί να είχαμε καλό Οκτώβριο και μέχρι στιγμής ο Νοέμβριος να μην μας έχει δείξει τα δόντια του ακόμα, αλλά έχουμε χειμώνα μπροστά μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συνεχίζουμε με την ίδια έτσι, ζέση όλες αυτές τις παρεμβάσεις που κάνουμε, ούτως ώστε να έχουμε μια αποτελεσματική τοπική πολιτική προστασία. Νομίζω έχουμε καταφέρει και να το πούμε αυτό, να επαιδίοντας και προσπάθεια και πόρους, ανθρώπινους πόρους αλλά και οικονομικούς πόρους, να έχουμε μια πολύ καλά οργανωμένη πολιτική προστασία η οποία θα προστρέξει στις ανάγκες του πολίτη, του δημότη, του κάτοικου της περιοχής σε περίπτωση που υπάρξει κάποια πρόκληση από καιρικά φαινόμενα μεγάλη. Και αυτή είναι η λογική. Η δική μας άποψη είναι ότι πρέπει να δημιουργούνται ισχυρά, καλά οργανωμένα και χτισμένα συστήματα τοπικής πολιτικής προστασίας, καθότι η Δήμη είναι ο εγκύτερος στον πολίτη φορέας. Το προσωπικό είναι στη θέση του, η εκπαίδευση είναι δεδομένη, η τεχνολογία και το τροχαίο υλικό και τα οχήματα εμπλουτίζονται συνεχώς, επικαιροποιούνται. Και αυτό είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό στο οποίο επενδύουμε πάρα πολύ ενέργεια και πάρα πολλούς δημοτικούς πόρους. Αυτό όμως το οποίο είναι το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να δούμε, και εμείς αν μη τι άλλο το έχουμε αναδείξει και ως μια πρωτεύουσα λειτουργία και δραστηριότητα του Δήμου, πώς θα μπορέσουμε ο καθένας από τη δική του πλευρά, από το δικό του μετερίζει, από τη δική του σκοπιά, να ελαχιστοποιήσει ή να αντιστρέψει τις πάρα πολύ δυσμενείς, τα δυσμενή αυτά αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από την κλιματική κρίση και όχι την κλιματική αλλαγή. Δεν είμαστε πλέον στην αλλαγή. Η αλλαγή έχει επέλθει. Και αυτό έχει να κάνει. Δυστυχώς βλέπω, και συγγνώμη σας διακόπτω τώρα, αντιλαμβάνομαι όσο ασχολούμαι με αυτήν την εκπομπή και το ρεπορτάζ τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι αφενός ναι μεν μέχρι το σημείο που μπορούν οι Δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα, αλλά επί της ουσίας κανείς δεν νιώθει ασφαλής, κύριε Κωνσταντέλο. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι ο πολίτης πλέον δεν αισθάνεται ασφαλής στο σπίτι του. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να έχει πολλαπλές άσχημες επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία της κοινωνίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει οι τοπικές, οι περιφερειακές αλλά και οι κεντρικές αρχές να το κοιτάξουν, να το ρυθμίσουν, γιατί όταν θα χαθεί ή όταν θα κλειδωνιστεί η απώλεια εμπιστοσύνης του πολίτη στη διοίκηση, τότε καταλαβαίνετε ότι ξεκινάει μια γενική αμφισβήτηση όλων οριζοντίως και καθέτος. Είναι κάτι το οποίο πρέπει, αν μη τι άλλο, να προσεχθεί. Δίνονται οδηγίες μεν, αλλά οι οδηγίες δεν πρέπει απλά να δίνονται, θα πρέπει να εφαρμόζονται, να υλοποιούνται, να υιοθετούνται και να καταλήγουμε στο τέλος της ημέρας να έχουμε αποτέλεσμα. Τα έχουμε κουβεντιάσει και μαζί και με τα drones και με την ενέργεια και με τις επίγειες κάμερες. Το βασικό όμως είναι να, πριν από αυτό, μάλλον μαζί με αυτό, να έχουμε και μια άλλου είδους πρόληψη, και η οποία είναι η πρόληψη όσον αφορά τα θέματα των ενεργειακών καταναλώσεων, της παραγωγής καθαρής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από γεωθερμίες, από αντλίες θερμότητας, η εξοικονόμηση δηλαδή αυτών των πόρων που οδήγησαν αργά αλλά σταθερά τη γη, να έρχεται με έναν ιδιότυπο τρόπο και να εκδικείται όλους αυτούς που έκλεψαν. Στην πράσινη οικονομία. Ακριβώς. Και μιλάμε για τη διαχείριση απορριμμάτων, μιλάμε για την εξοικονόμηση ενέργειας, μιλάμε για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της πόλης. Γιατί φανταστείτε ότι κάθε μία πόλη ξεχωριστά, κάθε μία περιφέρεια, κάθε ένα κράτος, πλέον φτάνει σε ένα σημείο
να γίνεται κάτι συνολικό, κάτι παγκόσμιο, το οποίο μπορεί καταρχάς να σταθεροποιήσει την κλιματική κρίση και στη συνέχεια να αρχίσει να την ανατάσσει, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Βέβαια, δεν μπορώ να μην εντοπίσω δύο πράγματα όσο καιρό συζητάμε αυτά τα θέματα μαζί και βλέπω την πορεία και τη δική σας και άλλων δήμων. Εσείς ουσιαστικά δεν περιμένετε κανένα κράτος. Παίζετε μπάλα μόνοι σας στην περιοχή σας. Μόνοι σας διαθέσατε τους πόρους, μόνοι σας προχωρήσατε τις παρεμβάσεις, για να το πω πάρα πολύ απλά. Και δεν περιμένετε καμία περιφέρεια και καμία πολιτεία, διότι αν φτάσετε στο σημείο να τους περιμένετε, μάλλον θα έχετε ήδη πνιγεί. Κάτι το οποίο εμείς, όπως γνωρίζετε, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν, εμείς λάβαμε φέτος, όπως και οι υπόλοιποι δήμοι της χώρας, αυξημένη βοήθεια οικονομική, χρηματοδότηση για την διαχείριση των θεμάτων πυροπροστασίας, όχι των θεμάτων πολιτικής προστασίας, γιατί την πολιτική προστασία έχουμε και το χειμώνα. Έχουμε χιονιάδες, έχουμε βροχές, καταιγίδες, πλημμύρες κλπ. Μόνο λοιπόν λάβαμε χρήματα για την πυροπροστασία και την προετοιμασία, που ήταν αυξημένα, έφτασαν για το Δήμο μας στις 90.000 ευρώ, όταν ο Δήμος μας δαπάνησε μόνο φέτος 1.074.000 για να μπορέσει να έχει την αρτιότητα σε προσωπικό, σε οχήματα, σε τεχνολογία, για να μπορεί να πει όχι ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, αν μη τι άλλο ότι θα μπορέσει να βρεθεί εγκύτερα στον πολίτη, ο οποίος φοβάται, κινδυνεύει, να μπορέσει να κατασβέσει μια πυρκαγιά ή να διακόψει την ανεξέλεγκτη ροή του νερού ή να προσφέρει αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο κόσμος κατά τη διάρκεια μιας κρίσης η οποία προκύπτει από φυσική καταστροφή. Αυτό λοιπόν δεν είναι μια απόδειξη ότι οι πόροι που διαθέτονται κεντρικά για τους Δήμους όχι μόνο δεν επαρκούν, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά ούτε τη βασική προετοιμασία, πολλό δε μάλλον να φτάσουν σε σύνθετες λύσεις προστασίας κάθε μιας περιοχής, όπως αυτές που εμείς έχουμε φτάσει σήμερα να χρηματοδοτούμε από ίδιους πόρους. Ναι, και υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν έσοδα. Σας πω, ο κύριος Κιούς, ο Δήμαρχος Κροπίας, μου είπε χθες χαρακτηριστικά και σας το μεταφέρω. Το επόμενο μου, τους το έχω πει στην κεντρική διοίκηση, στην περιφέρεια, ελάτε να σας δώσω τα κλειδιά του Δήμου. Δυστυχώς τα θέματα των χρηματοδοτήσεων. Δηλαδή, σε μια περιοχή που δεν είναι πολύ μακρινή σας. Είναι όμορος Δήμος και με τον κύριο Κιούση έχουμε και μια πολύ καλή και στενή συνεργασία και φιλία. Έχει απόλυτο δίκιο. Εδώ υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Άπτονται της χρηματοδότησης των Δήμων, οι οποίοι είναι υποχρηματοδοτημένοι, δηλαδή δεν λαμβάνουμε ούτε αυτά τα οποία ορίζει η νομοθεσία. Πολλό δε μάλλον εδώ και περίπου 13 χρόνια από το 2010. Όμως, δήμοι να παίρνουν αρκετά χρήματα και κάποιοι άλλοι δήμοι να μην παίρνουν αυτό το οποίο πρέπει, όπως είπατε προηγουμένως. Δεν είναι θέμα αυτή η ανισορροπία. Δεν υπάρχει ανισορροπία στις χρηματοδοτήσεις. Υπάρχει ένα μοντέλο κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων, οι οποίοι φέτος αλλάζει μάλιστα, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στους μικρούς περιφερειακούς, ορεινούς, νησιωτικούς και αγροτικούς δήμους σε σχέση με τα αστικά κέντρα, και καλά κάνει. Βέβαια, αυτό το οποίο κάνουμε είναι μοιράζουμε τη φτώχεια μας. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον αυξημένοι, έχουν μειωθεί κατά 60%, δεν έχουν αποκατασταθεί. Με επίκληση την οικονομική κρίση, ο μόνος θεσμός ο οποίος δεν έλαβε. Σαν χώρα ανακτούμε την επενδυτική βαθμίδα, πηγαίνουμε πολύ καλύτερα. Είναι πολύ καλή. Έχουμε μεγαλύτερη μείωση χρέους του 2022, αλλά δεν έχουμε χρήματα για την αυτοδιοίκηση. Είναι εξαιρετικές αυτές οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Και όλοι τις αναγνωρίζουμε και τις χειροκροτούμε. Αλλά αυτό το οποίο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε είναι ότι όταν επανέρχεται επιτέλους η κανονικότητα στη χώρα, το βλέπουμε στους δείχτες ανεργίας, στο ισοζύγιο τεχνικών συναλλαγών, στην αύξηση του ΑΕΠ, στη μείωση του χρέους, πραγματικά εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις. Το θέμα είναι πότε και τα δικά μας ταμεία θα μπορέσουν να ανθίσουν. Να ανθίσουν πώς? Να πάνε εκεί που βρίσκονταν το 2010. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι να έρχονται αρμοδιότητες, αρκετές αρμοδιότητες, οι οποίες είναι δύσκολες, σύνθετες και δεν θα έλεγα ότι είναι πλέον δημοφιλείς. Παραδείγματος χάρη, η προστασία των κατοικιδίων, τα οποία με νέο νομοσχέδιο πάρα πολύ έτσι δρακόντιο εναντίον των δήμων και των στελεχών των δημοτικών αρχών, χωρίς όμως να ακολουθείται αυτή η ευθύνη, παύλα υποχρέωση, με τους αντίστοιχους πόρους. Το ίδιο έγινε και με την αβαγωστική κάλυψη. Αυξήσαμε παραδόξως
την απαγωγική κάλυψη σε κόστος περίπου 3 φορές πάνω. Το αποτέλεσμα από μείωση χαμένων ανθρώπων από πνιγμό δεν ήταν το αναμενόμενο, σήμερα δεν αυξήθηκε καθόλου. Σήμερα, συγγνώμη, φέτος είχαμε και αριθμό ρεκόρ πραγματικά. Είχαμε αριθμό ρεκόρ, νομίζω ότι έχουμε το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη χρονιά. Βέβαια ήταν και μια χρονιά η οποία είχε και πολλούς λουόμενους γιατί αυξήθηκε και το τουριστικό κύμα. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτή η αρμοδιότητα ήρθε στην τοπική αυτοδιοίκηση, χρηματοδοτείται μόνο κατά το 1/3, κατά τα 2/3 χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους των Δήμων και επειδή υπάρχει και μια πολύ μεγάλη έλλειψη των πιστοποιημένων και αδειοδοτημένων ναυαγοσωστών, τι υπάρχει? Υπάρχει ποινική ευθύνη των Δημοτικών Αρχών και των Δημάρχων. Γιατί κάνουν διαγωνισμούς και δεν προσέχεται κανένας για αυτή την ιστορία. Το ίδιο συμβαίνει με οποιαδήποτε αρμοδιότητα υπάρχει και η οποία έρχεται στους Δήμους που δεν έχουν προσωπικό, δεν έχουν χρήματα, έχουν όμως μόνο την ευθύνη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να βρούμε τα πατήματά μας μαζί με την κεντρική διοίκηση, ούτως ώστε οι Δήμοι να κάνουν αυτά που μπορούν βάσει των οικονομικών δεδομένων που υπάρχουν στο τραπέζι. Εμείς δεν μπορούμε να παράξουμε χρήμα. Δεν είμαστε εμπορικές επιχειρήσεις. Είμαστε φορείς γενικής κυβέρνησης, οι οποίοι μάλιστα, και να το πούμε αυτό, έδειξαν τα τελευταία 15 χρόνια και γι' αυτό ανέβηκαν και στην εκτίμηση των δημοτών και των πολιτών από σχεδόν το τελευταίο 10% της εκτίμησης που είχαμε, δηλαδή ήμασταν σχεδόν στον πάτο αυτού του παρατηρητηρίου που μετράει την εκτίμηση, το σεβασμό και την εμπιστοσύνη του πολίτη στις διάφορες αρχές ή στους διάφορους θεσμούς. Ανεβήκαμε πλέον πολύ πάνω από το μέσο όρο. Γιατί οι Δήμοι κατάφεραν σε μια αλληλουχία από συνεχόμενες κρίσεις, όπως η οικονομική κρίση, όπως η υγειονομική κρίση, όπως η ενεργειακή κρίση, μετατραπήκαμε χωρίς να έχουμε πόρους σε τοπικές μονάδες στήριξης του πληθυσμού, με συσίτια, με κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά φαρμακεία, στη συνέχεια με τα μετατραπήκαμε ουσιαστικά σε υγειονομική και εμείς με έναν ιδιότυπο τρόπο και στη συνέχεια στηρίξαμε νομίζω τις τοπικές κοινωνίες και γι' αυτό το λόγο μάλιστα και για τα οικονομικά και για τα υγειονομικά η χώρα μας είναι μια χώρα η οποία υπέστη καθίζηση περίπου 28% στο ΑΕΠ της, στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Κάτι το οποίο συνέβη στη χώρα μας μόνο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου μειώθηκε κατά 25%, και παρόλα αυτά δεν είδαμε τον κόσμο να μην έχει δυνατότητα στέγης, τροφής, βασικής υγειονομικής περίθαλψης, και αυτά τα έκαναν οι Δήμοι. Δεν τα έκανε το κεντρικό κράτος, γιατί το κεντρικό κράτος αδυνατούσε να τα κάνει. Αυτή την εκτίμηση λοιπόν εισπράττουμε από τους πολίτες και την εμπιστοσύνη, και αυτή την εμπιστοσύνη αποζητάμε και αναζητάμε και από το κεντρικό κράτος για τα επόμενα βήματά μας. Γιατί νομίζω ότι αυτό πρέπει να έρθει λίγο πιο κοντά μεταξύ των δύο μερών και να υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση και από τις δύο πλευρές και να καταλάβει ίσως και η κεντρική κυβέρνηση ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι ούτε ο φταίχτης των πάντων, ούτε όμως και άμερος ευθυνών όταν έχει τις ευθύνες της, έτσι. Προφανώς. Όταν έχουμε τις ευθύνες μας, προφανώς τις ευθύνες αυτές πρέπει να τις αναλάβουμε. Για να αναλάβουμε όμως ευθύνες, πρέπει να έχουμε ξεκαθαρισμένες αρμοδιότητες και όχι πολύ αρμοδιότητα, να έχουμε πόρους για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και στη συνέχεια να ελεγχθούμε εάν την κάνουμε καλά ή κακά. Αυτό είναι θέμα το οποίο το κάνει και η κοινωνία, μας κρίνει κάθε 4 χρόνια. Όσοι βρίσκονται να μην έχουν υλοποιήσει την αποστολή την οποία τους ανετέθη, απομακρύνονται προφανώς, το βλέπετε, από τα εκλογικά αποτελέσματα, κάποιοι άλλοι όχι. Παρ' όλα αυτά όμως η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να είναι ο αυτοφοράκιας του ελληνικού δημοσίου. Γιατί κάπως έτσι έχει γίνει. Η δήλωση νομίζω υπόθηκε σε ένα συνέδριο της ΚΕΔΕ. Υπόθηκε σε ένα συνέδριο της ΚΕΔΕ από ένα πολύ, πολύ σοβαρό αυτοδιοικητικό. Νομίζω ήταν το συνέδριο Δήμος Καλυθέας, στην Αμφιλοχία. Ο κύριος. Ο κύριος Κάρναβος, αν δεν απατώμε, το είχε πει σε συνέδριο της ΚΕΔΕ. Ο κ. Κάρναβος το επανέλαβε. Ο αρχικός εμπνευστής αυτού του όρου, του πολύ πετυχημένου όρου, νομίζω ότι πρέπει ότι ήταν ο πρώην δήμαρχος Αμφιλοχίας, ο Απόστολος,
Δεν θυμάμαι ούτε εγώ, είναι και τα μέρη μου. Μια σου μιλάμε τώρα και το έφερε κουβέντα και για την ΚΕΔΕ, να πάμε και σε αυτό το θέμα, κύριε Κωνσταντέλο, γιατί έχουν αρχίσει και οι συζητήσεις εν όψη και των εκλογών της ΚΕΔΕ. Διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένα δημοσίευμα στο Βηματοδότη, στο οποίο, με τίτλο «Ποδοσφαιρικά αντάρτικα στο γήπεδο της ΚΕΔΕ». Και αναφέρει, να το δούμε κιόλας, παρακαλώ, να το δημοσίευμα, στο οποίο ουσιαστικά αναφέρεστε και εσείς, ουσιαστικά με αφορμή τις επικείμενες εκλογές της ΚΕΔΕ, στις οποίες, όπως φαίνεται, η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα στηρίξει τον νυν Πρόεδρο, τον κύριο Κυρίζογλου. Και αναφέρεται συγκεκριμένα ότι και εσείς, μαζί με τον Δήμαρχο Γλυφάδη και κάποιον άλλον γνωστό παράγοντα, επιχειρηματικό παράγοντα, τον οποίο φωτογραφίζει ουσιαστικά. Δεν μπορεί να μην τον αποκαλεί με το όνομά του, αλλά σίγουρα τον φωτογραφίζει. Ότι ουσιαστικά προσπαθείτε να δημιουργήσετε το αντίπαλο στρατόπεδο για την Προεδρία της ΚΕΔΕ. Καταρχήν ισχύει όσο αναφέρει το δημοσίευμα. Οποτεδήποτε έχουμε εκλογές, υπάρχουν διάφοροι δημοσιογράφοι ή δημοσιογραφείς και αναλόγως παίρνεις τι ακριβώς θέλεις, ανυπόγραφα άρθρα, τα οποία υπάρχουν σε διάφορες εφημερίδες. Κάποιες εξ αυτών είναι έγκριτες και δυστυχώς χάνουν αυτό το κύρος τους και την εγκυρότητά τους όταν γράφουν τέτοιου είδους ανυπέρβλητα ψεύδι. Το διάβασα κι εγώ και το διάβασα χαμογελώντας προφανώς, γιατί μπαίνει στη λογική της συνωμοσιολογίας και πάλι κάποια συνωμοσία εξηφαίνεται. Προφανώς πρέπει να καταλάβει ο συντάκτης ότι όταν κάποιος είναι έτοιμος να κάνει συνωμοσία, δεν την κάνει σε ταβέρνα ή σε καφετέρια σε κάποια περιοχή και δημοσίως. Μάλλον αυτές, όποτε γίνονται και αν γίνονται συνωμοσίες, γίνονται έξω από τα φώτα της δημοσιότητας. Άρα μόνο και μόνο αυτό καταδεικνύει την αστιότητα του συγκεκριμένου δημοσιεύματος, το οποίο δεν υπογράφεται βέβαια και πηδάει από συμπεράσματα σε συμπεράσματα. Δεν έχει υπάρξει καμία άποψη η οποία να είναι επίσημη, που να επιλέγει η κυβέρνηση ή ο κ. Πρωθυπουργός κάποιον για πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Μέχρι πρότινος αυτός ήταν ο κ. Μπακογιάννης. Ήταν ο κ. Μπακογιάννης, θα ήταν ο κ. Μπακογιάννης. Προς το παρόν δεν έχει γίνει κανένας τέτοιου είδους συζήτηση και νομίζω ότι καλό θα ήταν να κουβεντιάζαμε πάντα με τα κόμματα έξω και πέρα από την αυτοδιοίκηση για να μπορέσουμε να δώσουμε στην αυτοδιοίκηση αυτό που πραγματικά δικαιούται και να μην κάνουμε την αυτοδιοίκηση κομματικό φέουδο κανενός, χάνοντας το κύρος τους. Θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε αυτό το οποίο διάβασα τώρα. Μου έκανε τώρα εντύπωση. Εσείς διαψεύδετε το δημοσίευμα, ναι, δεν συνέβη, δεν συνέβη αυτή η συνάδευση η σχέση μου με τον, ή διαψεύδετε με τον ότι δεν ενδιαφέρεστε για την ΚΕΔΕ? Όχι. Με το γειτονικό δήμαρχο της Γλυφάδας, ναι, και καλό μου φίλο τον Γιώργο τον Παπανικολάου, έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Δυστυχώς έχουμε να βρεθούμε πάρα πολύ καιρό. Άρα δεν βγήκατε ποτέ πρόσφατα πουθενά? Δεν βγήκαμε ποτέ και δεν βγήκαμε ποτέ με κάποιο ποδοσφαιρικό παράγοντα. Γενικότερα όλη αυτή η συνωμοσία δεν έχει υπάρξει ποτέ. Και επίσης να πω το εξής. Από πού και ως πού για έναν δήμαρχο ο οποίος διανύει την τρίτη θητεία, νομίζω με πολύ μεγάλα αξιοπρεπή ποσοστά, αποτελεί υπέρμετρη φιλοδοξία, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ναι, να επιθυμεί να ασχοληθεί περαιτέρω μετά από 9 χρόνια ενασχόλησης με την ΚΕΔΕ και την ΠΕΔΑ, να επιθυμεί κάποιος δήμαρχος, και στην προηγούμενη περίπτωση εγώ δηλαδή, με την ΚΕΔΕ σε πιο σοβαρό και πιο εντατικό επίπεδο, όπως από αυτό τη θέση του Προέδρου της ΚΕΔΕ. Αυτά τα δημοσιεύματα προφανώς είναι καθοδηγούμενα, προφανώς είναι με σκοπό να βλάψουν εσάς. Κοιτάξτε, να βλάψουν την εικόνα μας τη βλάπτουμε μόνοι μας. Δεν τη βλάπτουν τα δημοσιεύματα, ειδικότερα τα ανυπόγραφα. Προφανώς κάποιος παράγων ή παραγοντίσκος, ο οποίος είναι πίσω από αυτό το δημοσίευμα, και προφανώς θα υπάρξουν και πολλά ακόμα, έχουμε 4 μήνες μέχρι τις εκλογές, προσπαθεί να φοβερήσει εμένα ή τον Γιώργο τον Παπανικολάου
ή προσπαθεί να επιλέξει αντίπαλο, δηλαδή να επιλέξει το ευκολάκι. Μπορεί να μην φαίνεται το όνομά του στο άρθρο, μπορεί όμως να επιθυμεί να παίξει το μεγάλο παρασκήνιο και να κινήσει τα νήματα. Γενικότερα, όταν είσαι πολλά χρόνια στα κοινά, και στα κοινά όχι μόνο στα δημοτικά, αλλά και στα κοινά τα οποία στις επαγγελματικές ενώσεις, ναι, και σε όλα αυτά τα πράγματα, τέτοιου είδους δημοσιεύματα σου δημιουργούν μόνο ανθυπομοιδίασμα, γιατί την ίδια στιγμή για τους ξέροντες το τι ακριβώς συμβαίνει και ποιο είναι το παρασκήνιο, φαίνεται και ποιος είναι ο εμπνευστής και ο καθοδηγητής αυτών των ανοησιών που αναπαράγονται. Άρα ενδεχομένως τον ξέρετε. Νομίζω ότι για αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν τα αυτοδιοικητικά, ειδικότερα τα αυτοδιοικητικά της Αττικής, κάνει μπαμ για το ποιος ακριβώς έχει κατασκευάσει αυτό το μύθευμα. Και νομίζω ότι οι στόχοι του, οι στόχοι εκφοβισμού τουλάχιστον εμού προσωπικά, γιατί πραγματικά εγώ έχω δηλώσει το ενδιαφέρον μου για την εμπλοκή μου στην ΚΕΔΕ. Θέτεται αυτόν στη διάθεση και τη συμμετοχή μου. Ο Γιώργος Παπανικολάου, από όσο γνωρίζω, δεν έχει εκφράσει κάποια τέτοιου είδους πρόθεση, αν και θα ήταν και αυτός, θα ήταν ένας εξαιρετικός πρόεδρος στην ΚΕΔΕ, εάν και εφόσον το επιθυμούσε. Νομίζω ότι είναι στη σφαίρα της κομικής παραφιλολογίας μικρών φοβισμένων ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν από το να βγουν στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας γνωριμίες με ισχυρούς ή ανίσχυρους δημοσιογράφους, εκδότες ή ιδιοκτήτες μέσων. Εσείς θέτετε αυτόν στη διάθεση της Νέας Δημοκρατίας για την Προεδρία της ΚΕΔΕ? Προφανώς. Καταρχάς θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση του αυτοδιοικητικού κινήματος για την Προεδρία της ΚΕΔΕ. Και δεν πρόκειται, δεν και είμαι στη λογική της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνω. Ανήκω στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι ανοιχτή. Δεν εκλέγεται από τις εκλογές αυτές πρόεδρος. Τον πρόεδρο τον εκλέγουν αυτοί οι οποίοι θα εκλεγούν διοικητικοί σύμβουλοι στην ΚΕΔΕ. Εκλέγονται λοιπόν διοικητικοί σύμβουλοι. Και εγώ έχω την άποψη ότι πρέπει η διαδικασία αυτή να είναι ανοιχτή, ελεύθερη, ούτως ώστε οι 332 δήμαρχοι και οι 190 εκλέκτορες, αυτό το σώμα δηλαδή των 520 εκλεκτόρων που θα συνεδριάσει το Μάρτιο-Απρίλιο για να εκλέξει τους 30 συν το Δήμαρχο Αθηναίων 31 διοικητικούς συμβούλους της ΚΕΔΕ, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα χαρακτηριστικά του Προέδρου που επιθυμεί. Άρα σήμερα δεν εκλέγουμε Πρόεδρο και για τον λόγο αυτό δεν πρέπει τα ψηφοδέλτια τα οποία θα κατέβουν των παρατάξεων, κατά τη δική μου άποψη, να έχουν χρησμένο επικεφαλής, γιατί οι επικεφαλής βγαίνουν από τις κάλπες. Δεν βγαίνουν με χρήσματα, με διαδρόμους, με κολλητούς, με ποιος έχει μεγαλύτερη επιρροή και επίδραση. Εγώ είμαι οπαδός των δημοκρατικών διαδικασιών. Όποιος αποφεύγει αυτές τις ανοιχτές διαδικασίες είναι πολιτικά δηλός. Μάλιστα. Και δεν κάνει για τη δουλειά αυτή. Όποιος όμως επιθυμεί να δοκιμαστεί και να κριθεί, πηγαίνει και προστρέχει στις κάλπες και αν μη τι άλλο, οποτεδήποτε κάποιος του ρίχνει το γάντι, σεβόμενος την πολιτική του διαδρομή, οφείλει να σκύψει και να το σηκώσει. Μάλιστα. Θα τα παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση, κύριε Δήμαρχε. Και μέσα σε ένα λεπτό, γιατί πρέπει να κλείσουμε, το θέμα της ανήλικης παραβατικότητας, το οποίο το ξέρετε, μας έχουν έρθει ρεπορτάζ ότι αφορά και τη δική σας την περιοχή. Έχει ξεκινήσει το κίνημα με τους γονείς που κάνουν περιπολίες στα βόρεια προάστια, το λεγόμενο Κηφισιά Watch. Και μάθαμε ότι σκέφτονται και γονείς στη δική σας την περιοχή να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Τους έχετε μιλήσει, Έχουμε μιλήσει και με τις τοπικές αρχές, έχουμε μιλήσει και με τους συλλόγους γονέων, αλλά γενικότερα και μιλάμε συνεχώς με την τοπική κοινωνία. Η επόμενη διοίκηση από το Γενάρη και μετά θα συγκροτήσουμε κάτι το οποίο δεν καταφέραμε να κάνουμε την προηγούμενη φορά. Ναι. Το συμβούλιο που είναι ένα συμβούλιο που αποτελείται από ανθρώπους της περιοχής μας κατά πολέμησης της παραβατικότητας. Παραβατικότητα είναι η εγκληματικότητα των ενηλίκων
καλύτερη παραβατικότητα των ανηλίκων. Ούτως ώστε να αποφύγουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε και ζούμε με τις αψιμαχίες αυτές και τις λογικές εκφοβισμού που υπάρχουν. Αυτό από το τις... Συμβούλιο θα ασχολείται με το να βγαίνει έξω να επιτηρεί, με το να μιλάει με τους ανηλίκους. Νομίζω ότι η πρόληψη της παραβατικότητας, γιατί αυτό είναι και το όνομα του Συμβουλίου, δεν έχει να κάνει με την αστυνόμευση, έχει να κάνει με την πρόληψη. Δηλαδή πώς πηγαίνουμε ένα βήμα πίσω και πηγαίνουμε στο σχολείο ή στο σπίτι, βοηθούμε τις οικογένειες και τα παιδιά, ούτως ώστε η παραβατικότητα αυτή να μην υπάρχει, να μην υφίσταται, να μην δημιουργείται, να εξαλείψουμε τα αίτια της και όχι να πάμε τιμωρητικά ή να επιχειρήσουμε να βάλουμε αστυνομικά μέτρα σε παιδιά τα οποία είναι 14-15 χρονών και τα οποία πρέπει, αν μη τι άλλο, και από το σπίτι τους και από το σχολείο, από τη μαθητική κοινότητα, αλλά και από το Δήμο, να τα υποστηρίξουμε και να τα φέρουμε πίσω στον δρόμο της ήπιας κοινωνικής συνύπαρξης με τους συνομιλίκους τους, με τις παρέες τους, τους αθλητικούς συλλόγους, στα πάρκα, στα καλλιστενικά πάρκα τα οποία έχουμε, και όχι να γίνονται τα πάρκα των πόλεων μας σε πεδία συμπλοκής, αιματηρών συμπλοκών ανηλίκων, που τελικά δεν οδηγούν πουθενά, καθότι η βία, όπως ξέρετε, φέρνει κι άλλη βία και άλλη βία και δεν σταματάει ποτέ αυτός ο φαύλος κύκλος της ανόητης βίας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή Εγώ συνέχεια, ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλά. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Θα μας ενημερώνετε για τα πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Θα πούμε πάλι μεθαύριο Πέμπτη με ακόμη περισσότερα ζητήματα και με περισσότερη Βόρεια Ελλάδα, και θα ασχοληθούμε στην εκπομπή της Πέμπτης και λίγο περισσότερο με το δημογραφικό, γιατί υπάρχουν δήμοι της Ελλάδας που βρίσκονται σε οριακό σημείο και προβαίνουν σε δραστικά μέτρα. Περισσότερα την Πέμπτη. Προς το παρόν, καλό σας βράδυ.